σε ένα διάδρομο του Βενιζελίου, αντάμωσα μια μέρα τον γιατρό τον Μιχάλη τον Νεονάκη, που ειδικευόταν στην οτορινολαρυγκολογική κλινική του νοσοκομείου και που αγαπούσε με πάθος την Κρήτη και τον πολιτισμό της. «Γιώργο, πες μου μια μαντινάδα», μου είπε με λαχτάρα. «Άκου μια Μιχάλη που διάβασα χτες βράδυ στο βιβλίο «Χαλασμός» του Γιάννη του Μανούσακα. Όταν άκουσα τη μαντινάδα, αφηνίασε. Απόψε θα πάω στην Αγία Πελαγιά να βγάλω ένα ψάρι και να έρθεις αύριο με τη γυναίκα σου να σας κάνω τραπέζι. Να μην ξεχάσεις τη μαντινάδα. Θέλω να την εγγράψω», μου είπε και έφυγε για το χειρουργείο τρέχοντας. Το άλλο πρωί παγώσαμε όλοι στο νοσοκομείο όταν μάθαμε πως ο Μιχάλης πήγε για ψάρεμα, μα πως δεν γύρισε. Οι δίτες βρήκαν το πτώμα του σε βάθος 18 μέτρων. Στην κηδεία του τον αποχαιρέτησα στην εκκλησία της Βαγιονιάς μετά τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Και βέβαια άρχισα τον επικίδιο με τη μαντινάδα που τον ενθουσίασε. Αργότερα η γυναίκα του ετοποθέτησε πάνω στον τάφο του αξέχαστου Μιχάλη ένα κομμάτι μάρμαρο που πάνω είχε σκαλίσει εκείνη τη μαντινάδα. «Να ζήσεις μόνο μια να βγει, τόση ζωή σε φτάνει, Ρόδο που ζει πολύ καιρό την ομορφιά του χάνει». Ο άδικος χαμός του ανάστοτου Φασουλά, του ταγματάρχη, που σκοτώθηκε σε τροχαίο, ευήθησε στο πένθος ολόκληρη την ανωγενή κοινωνία. Παιδί ιδιαίτερα φτωχής οικογένειας ο Ανάστος, εσπούδασε και ακολούθησε το στρατιωτικό επάγγελμα, στο οποίο είναι πέρα για πέρα σίγουρο ότι θα έγραφε ιστορία. Ήταν το καμάρι των ανωγενών και κάθε μάνα και πατέρας τον έκλαψαν σαν το παιδί τους, πόσο μάλλον η μάνα του, η τραγική, και ο πατέρας του, ο οποίος μετά το θάνατο του παιδιού του ασχολήθηκε με το 15σύλλαβο για να αλαφρώνει μόνο τον καημό του. «Πώς θα περάσω τον καιρό που μου έχει ο Θεός γραμμένο και πού θα στέκω ανάστο μου για να σε περιμένω. Αγκάθομαι, γη κοίτω με, γη πορπατώ, γη στέκω, ανάστο την εικόνα σου πάντα μπροστά μου βλέπω. Έχω μαχαίρι στην καρδιά, μα δε με τελειώνει, να'ρθώ στον Άδη να σε βρω, λυπητερό μου Αηδόνη, να κουβεντιάσουμε μαζί, τον πόνο μας να πούμε, του ψεύτη κόσμου τσι χαρές να ξαναθυμηθούμε. Άδικο σκοτωμένο μου παιδί και φτώχο σπουδασμένο, στο σπίτι σου το πατρικό στέκω και σανημένο. Ανάστο τη μετάθεση, την πήρες μια για πάντα, καρδιά μου απαρηγόρητη, όσο μπορείς δε γιάντα. Έχρισο ταγματάρχη μου, ανογιανέ μου αέρα, γιάντα μας απαρνήθηκες και κλαίμε νύχτα μέρα». Στο έκτο έτος της ιατρικής, ο Βασίλης ο Αναπολιωτάκης και σκοτώθηκε σε τροχαίο. Ο πατέρας του, ο Γιώργης, ήρθε μια μέρα στο Βενιζέλιο και με βρήκε. Ήθελε να του βρω μαντινάδες για να βάλει απάνω στον τάφο. Πήρα αμέσως τηλέφωνο στον πεύκο της Βιάννου, τον Μιχάλη το Στεφανάκη. «Να τι», μου είπε την επομένη ο Μιχάλης. «Πριν να σε δω στην εκκλησά, γαμπρό να καμαρώσω, στο φέρετρο σε στόλισα του χάρου να σε δώσω. Αντί κουφέτα να κερνώ τ' ανθρώπου στη χαρά σου, μαυροντημένη μάνα σου δίνει τα κόλυβά σου. Ποιος ήθελε να μου το πει, να μην τον εσκοτώσω, πως θα σε σπούδαζα γιατρό του χάρου να σε δώσω. Πέ μου με ίντα καρδιά θα ζω στον κόσμο τον απάνω,
και πώς θα ψήνω κόλυβα, μνημόσυνα να κάνω. Άνθρωπος να μην έρχεται στη θέση τη δική μου, εγώ πρέπει να πόθαινα, να ζεις εσύ παιδί μου. Αν η ψυχή σου με θωρεί, έτσι να μου μιλήσει, άνθρωπος άλλος δεν μπορεί να με παρηγορήσει. Αν βρεις στον Άδη κοπελιά γέ μου, μη με ξεχάσεις, κάμε μου πρόσκληση να έρθω πριν την αραβωνιάσεις. Από τις συγκλονιστικότερες στιγμές της ζωής μου έζησα ως διευθυντής του Βενιζελίου αλλά και ως κριτικός. Δύο αδελφές μας έφεραν στο νοσοκομείο σκοτωμένες σε τροχαίο. Ο πατέρας των δύο κοριτσιών, ο Δημήτρης ο Μπατζακάκης, ένας 55ης κάτοικος του Φουρνοπάραγκου, έπαθε αμόκ κάποια στιγμή και εξεπάτωνε στούφες τα μαλλιά της κεφαλής του. Τον αρπάξανε ογλίγορα οι δικοί του. Κάποιος που με γνώρισε μου φώναξε: «Κύριε Βιτόρε, βοήθησέ μας». Όλης άκουσε το επίθετό μου και σταμάτησε. Εστράφηκε και ο σαν το πληγωμένο αγρίμι με κοίταξε παραμονεμένος. «Εσύ είσαι που σ' ακούμε στο ραδιόφωνο?» ερώτηξε έκπληκτος. «Ναι, ναι», του είπα χαρούμενος που έπαιρνα τη σκέψη του από τη συμφορά που τον ευρύκε. «Γράψε εδώ μια μαντινάδα να την επίσης από την εκπομπή», μου είπε και μου δόκε την εντύπωση πως μου μιλούσε η καρδιά του. Τα δυο κεριά που μου φέγγαν μου τάσβησε μια μπόρα κι όλος ο κόσμος σκοτεινός είναι για μένα τώρα. Αυτό το γεγονός, το ότι δηλαδή ο τραγικός πατέρας εκατάφυγε στη μαντινάδα να εκφράσει την άφατη θλίψη του, με ανάγκασε να αφιερώσω ειδική εκπομπή στο χαμό των δύο νεανίδων. Ήθελα λοιπόν μια μαντινάδα του Αριστίδη του Χερέτη για την εκπομπή και ο Νταρογιώργης που έφευγε για τα Νόγια ανάλαβε να τον ευρύ και να μου τηλεφωνήσει. Πήγε στο μητάτο, τον έβρικε και το πρωί με πήρε τηλέφωνο. Επαράγγελνε λοιπόν ο Αριστίδης τον τραγικό πατέρα: «Ό,τι και μπει στη μοίρα σου, λίγο θα είναι πάλι. Γι' αυτό παντόνια ρέτινε και υπομονή μεγάλη». Δύο χρόνια αργότερα νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο η γυναίκα του Μπατζακάκη και κάποια μέρα σέρνοντας τα βήματά του ήρθε και με έβρικε. Δεν τον εγνώρισα, γιατί είχε ψαρίνει, αλλά και γιατί η πλούσια γενιάδα του είχε αλλάξει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Όταν δώσαμε γνώρα, σηκώθηκα και τον εφήλισα. Έκλαιγε ο σαν το κοπέλι. Μου είπε: «Δύο-τρεις φορές ο Χάροντας τα έβαλε μαζί μου. Να είχα παιδιά και πάλεψα και έσωσα τη ζωή μου. Κι αφού δεν τον εφόπλησα και τούφηκα τις σφαίρες, εσημάδεψε και σκότωσε τις δυο μου θυγατέρες. Ποτέ μου δεν το λόγιαζα, στα 20 ντος χρόνια έριξε ο Χάρος και έπιασε μια μπάλα δύο τριγώνια. Άλλες στην ηλικία τους δουλεύουν σε γραφείο, αγώ θα τσίχω μόνη με εσύ στο νεκροταφείο. Αν συγχωρούσε ο Θεός τα αμαρτήματά μου, θα δίνα τέρμα στη ζωή να είμαι με τα παιδιά μου. Μα να έχω αμαρτήματα πολλά, δεν είμαστε ίσα ίσα, και θα είναι στον παράδεισο και εγώ θα μπω στην πίσα. Δεν πρέπει να τις ξαναδώ, μόνο στη φαντασία, γη στο όνειρο καμιά φορά, γη στη φωτογραφία. Θα δίνα τέρμα στη ζωή, μα η μοίρα μ' απελπίζει, έχασα δυο, έμεινε μια και εκείνη να εμποδίζει. Πρόσφατα ήρθε και με έβρικε στο Κυπαρίσιο που μένω. Έσερνε μαζί του ένα παλικάρι και μια πανέμορφη κοπέλα. «Είναι Γιώργη η κόρη μου και ο γαμπρός μου», μου είπε. «Στις 8 του Απρίλη, την επαύριο του Πάσχα, θα τις παντρέψω στις Στάβιες και θέμε να μπεις κουμπάρος». Επήγαμε πολύ πολύ χαρά και μαζί με έναν καλό φίλο του γαμπρού, τον Μιχάλη τον Δημητράκη, από τις Στέρνες εστεφανώσαμε το ζευγάρι. Όταν αποχαιρέτησα μετά το μυστήριο τους κουμπάρους να φύγω, έβγαλα έξω από την εκκλησία τον πατέρα και του είπα μια μαντινάδα. Ο Αριστίδης ο Χερέτης με είχε παρακαλέσει να του πω: «Όσο καλά κι αν σου φερθεί, η μοίρα η δική σου,
τραυματισμένη, σοβαρά την έχει την ψυχή σου. 2 εβδομάδες αργότερα, ο γαμπρός έκαμε τραπέζι στους κουμπάρους και στους στενούς συγγενείς. Εκεί και ο Μπατζακάκης, που μου ζήτησε να γνωρίσει τον Αριστίδη το χαιρέτη. Του είπε, «Όταν ποθάνω, η ψυχή ποδίκη θα περάσει. Πιστεύω το πως ο Θεός και εκεί θα με δικάσει». Και ο μεγάλος Αριστίδης σχεδόν αμέσως, «Τη γέφυρα του στεναγμού την έχει σπερασμένη. Μα τι με αυτό, που έχουνε και δεύτερη χτισμένη».